πρέπει να προσέχουμε τον τρόπο μας, να προσέχουμε το σχήμα μας, να προσέχουμε δηλαδή πώς βαδίζουμε, πώς συμπεριφερόμαστε, να προσέχουμε δηλαδή πόσο λεπτό πράγμα είναι να φερνόμαστε απέναντι στον αδελφό. Τον αδελφό βλέπεις, τον Κύριο βλέπεις. Γι' αυτό οι πατέρες είχαν την πολύ αγάπη και την πολύ εσπλαχνία. Ας αρχίσουμε την ομιλία μας με το όνομα του Χριστού μας και της Παναγίας μας. Η γερόντισσα Μακρίνα, ηγουμένη Ιεράς Μονής Πορταριάς Βόλου. 1921-1995. Δοχείο της Χάριτος, είπε η ερώτησά μας. Είχε πολύ δεκτικότητα στη Χάρη του Θεού. The whole presence of her was talking to us. The way she was speaking, the way she was loved. Never loved love, never. Έτσι λοιπόν ξέρουμε ότι γεννήθηκε σε ένα χωριό κοντά στη Σμύρνη και ήρθε προσφυγοπούλα στην Ελλάδα και μάλιστα της τραγουδούσε με ένα τραγούδι. Της άρεσε πάρα πολύ που μιλούσε για την προσφυγιά. Της άρεσε πάρα πολύ όταν πηγαίναμε. Της άρεσε να το τραγουδάμε. Το μικρό καράβι. Her parents, her dad, her mom was very spiritual people, very spiritual people. And they told her, her dad told, this year I'm gonna die. Clean Monday, as soon as the fast start in the Greek land, and next year your mom is gonna die. And next year her mom died. So she was orphan. Εκείνο που μας έλεγε, επειδή είχε την καρδιακή από μικρή, από, τέλος πάντων από κοπέλα που ήταν και αυτά, ήταν 18 πόσο χρονών, είχε πολύ την ευχή και επειδή ήταν ορφανή, δούλευε τότε, υπήρχε ένα εργοστάσιο που έφτιαχνε η τσιγάρα και είχε μερικές κοπέλες που τα μετρούσαν, δεν είχε τότε μηχανήματα και αυτά. Τα μετρούσε και μετρούσαν οι κοπέλες τα τσιγάρα με στα κουτάκια, για να τέλος πάντων τα παραδώσουν. Και όταν η γερόντισσα έλεγε, Χριστέ μου, εγώ θα σου λέω την ευχή και εσύ να μετράς τα τσιγάρα, και όντως πάντοτε δεν είχε κάνει, έλεγε συνέχεια την ευχή, και όταν τα εξέταζε κάποιος υπεύθυνος εκεί τα τσιγάρα, και πάντοτε της γερόντισσας τα έβρισκε σωστά. Πολλές φορές από τις κοπέλες τύχαινε να γίνει ένα, δύο, κάποιο λάθος,
Αλλά στη Γερότσα, επειδή είχε τόσο πίστη στο Θεό και είχε τόσο την προσευχή, ο Θεός τη βοηθούσε. Η Αγία Γερόντισά μας τη γνώρισα κοσμικά ακόμα. Στα δύσκολα χρόνια της κατοχής. Η λέξη κατοχής, η Γερόντισσα Πραξίακη, που γνωρίζει τι θα πει λέξη κατοχή, ήταν που υπήρχε πείνα, υπήρχε δυστυχία, υπήρχε κλαθμός. Δεν υπήρχε το καθημερινό φαγητό. Και με την προτροπή το γέροντα Εφραίμ, τον πρώτον, που ήταν πνευματικό παιδί του παππού Ιωσήφ και τον γέροντα Αρσένιο στο Άγιο Όρος. Από εκεί η γερόντισσα Μακρίνα και η συνοδεία που ήταν σύνολο 10 αδελφές ανοίξαν το μοναστήρι στην περιοχή του Βόλου, ένα χωριαδάκι που λέγεται Σταγιάτες. Μια χρονιά είχε πάει ένα πούρμαν να επισκεφτούν τη Μονή και είχαν ένα σακούλι τελευταίο ρύζι και λένε κάντε τους ανθρώπους να φάνε. Λέγε ρώτησε είναι τελευταίο οι αδελφές, δεν θα έχουμε για μας. Κάντε το ευλογημένος, λέει, και η Παναγία ήρθε και για μας. Και κάναν το τελευταίο ρύζι και φάγανε οι φιλοξενούμενοι και όταν φύγαν και μετά ήρθε ένας με ένα τσουβάλι ρύζι και τους έφερε. Είχε τόσο αγάπη και εμπιστοσύνη και για τους ανθρώπους και για όλους. Μας έπαιρνε στο κελάκι της εμάς και το τι δεν μας έλεγε εκεί πέρα. Σας αγαπώ σαν παιδιά μου μας έλεγε. Εάν ήμουν στο Βόλο, κάθε απόγευμα θα πήγαινα στη γερόντισσα Μακρίνα να της φιλήσω το χεράκι και θα ξαναγύρισε στο σπίτι μου. Να πάρω την ευχή της. Απαραίτητος. Η γερόντισσα Μακρίνα είναι η μητέρα της Εκκλησίας. Έβλεπεν ο αναστρεφόμενος μαζί της, εις το πρόσωπό της, την αρετήν της παρθενίας, της ταπεινοφροσύνης, της υπακοής, της ακτιμοσύνης, της απεράντου αγάπης προς τον Θεόν και προς τον πλησίον. Και όχι μόνον εις τας ψυχάς των ανθρώπων του κοινοβίου της, αλλά και εις πάντα προσερχόμενον και ζητούντα από αυτήν στηριγμών πνευματικών ή και υλικών. Ή το άνθρωπος της συνεχούς προσευχής και της επικοινωνίας μετά του Θεού και μετά των Αγίων, εκ των οποίων ελάμβανε συνεχώς βοήθεια εις τους πολλούς πειρασμούς, οι οποίοι σαν διαρκείς εις το έργο της διαπημάσεως των ψυχών, οι οποίοι της είχαν ανατεθεί. Από κοσμικά πράγματα ήταν νομίζω πλήρης. Η αγάπη της ήταν για όλη τη φύση και ιδιαίτερα για τα λουλούδια που την άρεσαν πάρα πολύ. Αλλά περισσότερο ήταν πνευματικά αυτά τα οποία αγαπούσε και μεταφερόταν από τη φύση και από την ευλογία του Θεού και από την πήγαια ζωή επάνω στα ουράνια. Και περισσότερο αυτά τα οποία την ενδιέφερε ήταν τα αγαθά του ουρανού. Μεταφερόταν από αυτή τη ζωή στην άλλη ζωή. Και έτσι έκανε πνευματική θεωρία από την υπήγεια ζωή και ανέβαινε συνέχεια στα ουράνια. She was sleeping one time and I went to her cell, you know. And I wasn't sure if she was sleeping or not, but I said just to be sure that
be quiet. So I turn on the, you know, the handle of the door, little bit, and I saw her sleeping, and her kubasin was snoring a little bit, and her kubasin was like this, in a deep sleeping. And you cannot see somebody sleeping. And okay, they say the prayer in the heart, but to say the prayer by the kubasini, that's... Δηλαδή αυτά που έχει, που έχει μέσα στην ψυχή της, που ήταν η χαρά, που ήταν η παρηγορία του Αγίου Πνεύματος, φαινόταν στο πρόσωπό της, στη συμπεριφορά της, η οποία ήταν απλή, ήταν ανεπιτίδευτη, ήταν ελεήμων πάρα πολύ, αγαπούσε τους πάντες, αγαπούσε τα παιδάκια που πηγαίνουν, ας παράδειγμα, όλα τα μικρά παιδάκια, είχε καραμελίτσες, είχε σοκολατίτσες, είχε αυτά, να τα δώσει, έλεγε πάντα, τα χρυσά μου, τα διαμαντένια μου. Πάρτε σοκολατίτσες, πάρτε αυτά. Λοιπόν, έκανε κουμάντο, ακόμα και τα παιδάκια να τα αναπάρει. Και τους μεγάλους ανθρώπους φυσικά να τους βοηθάει. Και απέπεμπε, δηλαδή, εξέπεμπε η ψυχή της, το σώμα της, ας πούμε, το, έτσι, μια σοβαρότητα, αλλά και μια γλυκύτητα μαζί. She wasn't able to be strict with us. Mm-hmm. She wasn't able. I mean, she mm-hmm. was so sensitive, so delicate, yeah. And she felt the same way for us. And in order to correct, she uses all the nicknames, you know. And she was very polite, very soft. Polite. And sometimes in the plural, just to make you to... She was trying to make you to feel what's the wrong with you. She was very, 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 as she says, that you have to touch the soul with the cotton, the same way she was trying to touch our souls. Και μάλιστα τώρα που θυμήθηκα κάτι που έλεγε μία, τέλος πάντων ήταν μία κυρία στο Βόλο, η οποία ήταν καλός άνθρωπος αυτά, αλλά είχε μία στεναχώρια, κάτι, ένα κενό μες στην ψυχή της. Και έκανε τις δουλίτσες, στα πάντα, δεν είχε κάτι πρόβλημα στην οικογένειά της. Αλλά λέει στη φίλη της, δεν ξέρω πώς αισθάνομαι, ένα κενό μες στην ψυχή μου και αυτά. Και μετά της λέει, ξέρεις μήπως θέλεις να πάρεις τη γερότησα Μακρίνα πάνω στο μοναστήρι. Να της το πεις εκείνη, θα σε συμβουλέψει. Και την πήρε, τέλος πάντων, πήρε τη γερότησα Μακρίνα και της λέει, κάτι σου λείπει, προσευχή. Θα λες όλη την ημέρα που θα κάνεις δουλίτσες, θα σκουπίζεις, θα μαγειρεύεις, οτιδήποτε, θα λες «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε σου Χριστέ, ελέησόν με». Και αυτό το έκανες μάλλον ένα μήνα και μετά την παίρνει μετά από ένα μήνα και της λέει, τη ρώτησα «Τι μου χάρισες», λέει «Τι σε χάρισα παιδί μου», «Τι ήταν αυτό η προσευχή, ήρθε στην καρδιά μου, τέτοια, αισθάνθηκα τέτοια χαρά, το στόμα μου να είναι τόσο γλυκό». Τι χαρά είναι αυτή, δηλαδή πετάω και στις δουλειές μου και παντού και θέλω να λέω συνέχεια την ευχή. Στην Ορθοδοξία νομίζω το πιο σημαντικό πράγμα είναι το βίωμα. Η πίστη μας και η σχέση με το Θεό βιώνεται. Και αυτό το βίωμα το έχουν κατεξοχήν οι Άγιοι. Αυτοί είναι που μας μιλάνε για το Θεό, για την Αγία Τριάδα, για τα δόγματα. Αυτοί που τα ζουν και τα βιώνουν. Η Γερόντισσα Μακρίνα ήταν μια Αγία. Εμείς ζήσαμε θαύματα από τη Γερόντισσα. Ζήσαμε βοήθεια, μεγάλη πνευματική βοήθεια. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι σημαντικό το πρόσωπο της Γερόντισσας, γιατί είναι μια Αγία, όπως είναι όλοι οι Άγιοι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εγώ αυτό που μπορώ να καταθέσω, ότι βίωσα την αγιότητα στο πρόσωπο της Μακρίνας. Τη μεγάλη βοήθεια που πήρα από τη Γερόντισσα Μακρίνα, έτσι, ήταν πνευματική μου μάνα και ζω μέχρι και μετά θάνατα, έχω ζήσει τη βοήθειά της και την αντίληση προς εμένα. Μπορώ να πω ότι επειδή τώρα είμαι 45 χρόνια μοναχή, ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες μοναστικές φυσιογνωμίες που έχουν περάσει στην Ελλάδα, τις πολύ ασκητικές, και της οποίας η συμβολή, όχι μόνο σε μοναχές, αλλά και σε πολλούς λαϊκούς είχε βοηθήσει τον κόσμο, ακόμη και οι γιορείτες πατέρες πήγαιναν να τις συμβουλευτούν. Ήτανε ψηλοί, σεμνοπρεπείς
επιβλητική, με ηλαρόφωτο πρόσωπο, επιβαλόταν αμέσως στον επισκέπτη και με την πρώτη στιγμή καταλάβαινες ότι πρέπει να μιλήσεις σοβαρά μαζί της για τα σοβαρά προβλήματα της ζωής σου, τι θα διαλέξεις. Είχε παιδεία κατά Θεόν, δηλαδή γνώριζε τα συναξάρια των Αγίων, τα γεροντικά, και ενώ δεν είχε εγκύκλια πανεπιστημιακούς τίτλους, είχε το χάρισμα του λόγου από το Άγιο Πνεύμα, και όποιος πήγαινε μαζί της μπορούσε να μιλάει επί ώρες και να οικοδομεί τον κάθε επισκέπτη, πολύ περισσότερο έναν που ήθελε να αγαπήσει τον Χριστό. 6 ώρα το πρωί έπρεπε να είμαι θα όρθιοι και να έχουμε σταματήσει για προσευχή. Εάν λόγω της δουλειάς της δικής μου ή διαφόρων άλλων ασχολήσεων καθυστερούσαμε να ξεκινήσουμε, 6 ώρα το πρωί ακριβώς χτυπούσε τηλέφωνο. Παιδάκια μου, κοιμάστε. Ακόμα κοιμάστε. Γλυκυτέρα η προσευχή του ύπνου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σηκωθείτε. Οπότε αν καθυστερούσαμε να κοιμηθούμε, έβαζα το τηλέφωνο 6:15. Προκειμένου να βάλουμε τη γερόντισσα να μας πάρει τηλέφωνο, άσε να σηκωθούμε, λέω, να τελειώνουμε. Ήταν πολύς πόνος που χώρισα μετά από που ήμουν πνευματικό της παιδί από το 1965 και έφυγα από κοντά της το 1995. Οπότε, καταλαβαίνετε, δεν ήταν τόσο εύκολο. Είχε πολύ πόνο η γερόντισσα και για τις 2 αδελφές που ήταν μαζί μου, την αδελφή Παρθενία και η Αγνή. Μας αγαπούσε σαν πραγματική μητέρα, σαν να ήμασταν κανονικά παιδιά της. Ήταν άνθρωπος που πονούσε και αγαπούσε πάρα πολύ, πόσο μάλλον τις μοναχούλες της. Και ήταν μεγάλος πόνος. Από βραδείς μας μίλησε 2 λογάκια, λέει, δεν θα μπορέσω πολλά να σας πω γιατί συγκινούμε, και είχε και την καρδιά της. Θα γράψω κάτι το βράδυ και θα σας το δώσω το πρωί, είτε το έχετε έτσι σαν ευλογία και ανάμνηση από την πνευματική σας μητέρα. Μετά το πρωί, όταν πήγαμε να πάρουμε την ευχούλα της να φύγουμε, ήταν ξαπλωμένη. Είχαμε μία αδελφή νοσοκόμα που είχε κάνει στο νοσοκομείο, σε κάποιο νοσοκομείο στην Αθήνα, και αυτή μάλιστα με πλησιάζει και μου λέει, σε παρακαλώ, πάρτε λίγο πιο γρήγορα την ευχή και φύγετε από τη γερόντισσα, να μην συγκινηθεί, γιατί λίγο η καρδιά της δεν είναι τόσο καλά. Αυτό ήταν. We were able to talk to the Gerontes and the sisters in Puerto Aria for first time after we came in the United States. And Gerontesa Macrina was sick from her heart disease and she was in the bed. So she used to talk a little bit to me, a little bit to Gerontesa Efpraxia, a little bit to Agni, and switch with the sisters and then come back and talk a little bit and again. We tried to explain to her that we were in the middle of the nowhere in a little village. I remember I heard the bell for the lunchtime and the other someone said, okay, that's enough now, they will call again now, okay, I'm tired, hang the phone, and this is how we closed. And after 3 hours, it was 1 p.m., 1:30, at 4 p.m. she passed away. So it was really a miracle for us that we were able to greet her and hear her for first and last time after we came here to the States. Φεύγοντας μου λέει, θα προσπαθήσετε όσο μπορείτε να κρατήσετε αυτά τα οποία σας έχει νοθετήσει και ο γέροντας και εγώ τόσα χρόνια, να κρατήσετε την προσευχή, την αγάπη, να προσπαθήσετε να βοηθήσετε όλους εκεί τους ανθρώπους που έχουν πολύ ανάγκη, υπάρχει πολύ πνευματικός λοιμός εκεί, έχουν πολύ ανάγκη άνθρωποι από βοήθεια πνευματική, όσο μπορείτε
να βοηθήσετε πνευματικώς. Όσο για τα κτίρια και αυτά, καλά, σιγά σιγά. Αλλά πιο πολύ να επιδοθείτε στις ψυχές να οικοδομήσετε. And there is something else, but I don't know whether this is like a personal emotion or there is something more. There is a feeling when you are near the grave, at least all the times that I have been there. You feel safe. And there is her presence. It's like you feel very, very calm there. You feel like your soul is near the throne of the God. Η σχέση δεν σταματάει. Και μάλιστα μπορώ το λόγο να σας πω ότι και από τότε που ζούσε και από τώρα, αν μας συμβεί κάτι καλό στη ζωή τη δική μας, πιστεύω ότι αυτό γίνεται και διεχόντως. Δηλαδή πίσω από κάθε τι το οποίο γίνεται, είναι κρυμμένο η πατήρ φιλόθεση γερόντισσα μακρίνα. Πολύ καλή. Μας αγαπούσε όλους. Όλο τον κόσμο. Ήστε τα μοναστήρια που γίνανε έξω, Αμερική, Καναδά, όλα έχουν πάρει το τυπικό και τη σειρά της Γερόντισσας Μακρίνας. Και όλα είναι ευλογημένα γιατί έχουν αυτή την τάξη της Γερόντισσας Μακρίνας. Όλα ακολουθούν αυτή. Και η Γερόντισσα επισκέφτεται όλα αυτά τα μοναστήρια. Είναι παντού. Πηγαίνει, τους επισκέφτεται όλους. Γι' αυτό και έχουν σταθεί τα μοναστήρια και έχουν προοδεύσεις στην Αμερική και εδώ στην Ελλάδα. Και εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε και εδώ μοναστήρια που είναι όλα παιδιά της Γερόντισσας Μακρίνας. Όλες αυτές οι γερόντισσες που είναι.
Είναι παιδιά της Γιώτης ο Μακρύνας. Και υπάρχει αυτή η ευλογία με τις ευχές του Γέροντα Εφραίμ. Everything I have, I owe to her. Everything I have, everything I am, and the fact that we are here, it's because of her. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που μπήκατε στον κόπο να κάνετε αυτή τη δουλειά. Έτσι. Γιατί σας είπα προηγουμένως, είναι μια υγεία. Και εσείς με αυτή τη δουλειά θα προβάλλετε μια υγεία στην Ορθοδοξία και στην Αμερική. Και επίσης εκείνο που θέλω να πω είναι ότι στο μοναστήρι του Portland, ότι κάθε φορά που έχω πάει, τη νιώθω εκεί. Νιώθω την παρουσία της Γερόντισσας Μακρινής εκεί. Ίσως οι γερόντες Εφραξία με τις αδελφές έχουν το πνεύμα της Γερόντισσας Μακρινής, έχουν όλη την παρακαταθήκη που τους έχει δώσει η Γερόντισσα Μακρίνα, την ακολουθούν πιστά και νιώθεις ότι είναι εκεί η Γερόντισσα Μακρίνα. Η το πραγματική ευλογία διημάς η γνωριμία της, διότι είχαμε ένα απτόν παράδειγμα ότι η ακριβή στήριση των εντολών του Κυρίου και ο σταυροαναστάσιμος βίος, στον οποίο μας καλεί ο Λόγος του Χριστού, δεν είναι πράγματα ακατόρθωτα, αλλά αντιθέτως γνωρίζουν εις τον άνθρωπον ποια είναι η όντως ζωή και η αλήθεια. Ήθε η ευχή της και η παρησία της προς τον Χριστόν να μας συνοδεύουν και να μας στηρίζουν μέχρι ότου μας ελεήσει ο Κύριος να συναντηθούμε μαζί της εις τη Βασιλεία των Ουρανών. Για πρώτη φορά πήγα στο μοναστήρι την Παναγία Οδηγήτρια στην Πορταριά το 1988 το Δεκέμβριο. Μου ζήτησε ένας ιερέας από την πόλη μου, το Ιωάννινα, να τον πάω στο μοναστήρι για να ειδεί μια μοναχή που ήταν βαριά άρρωστη. Εκεί στο μοναστήρι, στον Εσπερινό, με εντυπωσίασε το εξής γεγονός. Ένιωσα να βγαίνει η προσευχή μου από την καρδιά μου αυθόρμητα, χωρίς κόπο, την κατάνοιξη. Και σκέφτηκα, τι τόπος είναι αυτός, τι γίνει εδώ πέρα. Αυτό ήταν αφορμή να ζητήσω από τη Γερόντισσα να μας δεχθεί με την οικογένειά μου και να μας φιλοξενεί στο μοναστήρι. Το επόμενο Πάσχα πήγαμε για πρώτη φορά και έκτοτε τη συνέχεια πηγαίναμε στο μοναστήρι. Πάντα, κάθε μεγάλη εβδομάδα και κάναμε εκεί το Πάσχα, το καλοκαίρι και άλλες. Και άλλες φορές του χρόνου. Πήγαμε πάρα πολλές φορές με την οικογένειά μου και μας αγκάλιασε με αγάπη και έτσι ήμασταν όλοι μια οικογένεια. Όταν ήταν να γίνει η ενθρόνηση της Γερόντισσας Φεβρονίας
στον τίμιο πρόεδρο Μασερών. Έφυγα από τα Γιάννα με το αυτοκίνητό μου και τα δύο μεγάλα παιδιά. Πήγα στην Πορταγιά, πήρα τη γερόντισσα μαζί με την αδελφή Μεροφόρα και πήγαμε στις Σέρες του μοναστήρι. Ανεβαίνοντας από τις Σέρες για το μοναστήρι, το οποίο μοναστήρι είναι μέσα σε μια χαράδρα, ο δρόμος ήταν δύσκολος, είχε πολλές στροφές και είχε πάρα πολύ πυκνή ομίχλη. Δεν έβλεπα στο ένα μέτρο να οδηγήσω. Σε μια στιγμή βλέπω τη γερόντισσα να σηκώνει το χέρι και να σταυρώνει την ομίχλη. Και αμέσως η ομίχλη εξαφανίστηκε έτσι. Ήταν άρρωστη και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό στην Αθήνα. Πήγαμε να την επισκεφτούμε με μια άλλη γιατρό, φίλη μου, και συζητούσαμε διάφορα πράγματα, σαν γιατροί. Και σε μια στιγμή μας λέει, τώρα ας τα αφήσουμε αυτά και ας πάμε το νου μας στον Παράδεισο με την Παναγία και τους Αγίους. Ήθελα να σε μεταφέρει σε άλλο κλίμα στα Αγία να προσκεφτόμαστε εμείς. Με τη γερόντισσα, εγώ προσωπικά δεν έκανα πολλές συζητήσεις. Ένιωθα την προσευχή της, ένιωθα ότι παρακολουθεί το πνευματικό αγώνα και ένιωθα ότι όπου δυσκολευόμουν, όπου κολούσα, αυτή με έσδωχνε, με ψοκολούσε και με προωθούσε στο πνευματικό μου αγώνα. Ήταν η μάνα μου. Ήταν η πνευματική μου μάνα. Ήταν και είναι η πνευματική μάνα. Και ακόμη και όταν πέθανε και στην κηδεία της, νιώθαμε συνέχεια την παρουσία της. Στην κηδεία ήταν μια χαρά. Ήταν έντονη η παρουσία της 40 μέρες μετά και φυσικά εγώ προσωπικά νιώθω σχεδόν συνέχεια την παρουσία της. Δεν νιώθω να μου λείπει η γερόντισσα μακρινά. Ήταν, ας πούμε, μάνα μου. Μετά το θάνατό της, είχα ένα πρόβλημα μεγάλο. Και σχεδόν είχα πάρει λάθος απόφαση. Και ήμουν στο μοναστήρι στον Ξενώνα και μια στιγμή ακούω ένα έτσι επιτακτικό, στιβαρό όχι. Όχι που δεν σήκωνε αντίρρηση, έτσι. Και αυτό το επανέλαβε το όχι, η γερόντισσα, το άκουσα τη γερόντισσα και μετά από 5 λεπτά που πήγαινα προς τον, εκεί που είναι ο τάφος της. Φυσικά άκουσα τι έκανε η γερόντισσα και οπωσδήποτε ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη ζωή μου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν σταματάει να βγάζει αγίους και σήμερα. Γι' αυτό είναι η ζωντανή ορθοδοξία και η πίστη μας, γιατί βγάζει αγίους. Βγάζει αγίους που μας δίνουν τα βιώματα και μας παρέχουν την ορθοδοξία. Ζωντανή. Μετά από αρκετό χρονικό διάστημα, χρόνια θα λέγαμε, μια μέρα λοιπόν ανέβηκα πάνω στη γερόντισσα Μακρίνα και ξεκίνησε μια γνωριμία, έτσι, πνευματική. Η γερόντισσα μου φέρθηκε με πολύ αγάπη και πολύ έτσι, πνευματική, δηλαδή μητρότητα θα λέγαμε, και μου μίλησε έτσι για τη ζωή της, για διάφορες πνευματικές εμπειρίες. Αυτά που μου είπε έτσι πραγματικά με συγκλώνησαν. Δεν περίμενα να ακούσω τέτοια πράγματα. Και δημιούργησαν στην ψυχή μου μια κατάνοιξη, μια άλλη κατάσταση πνευματική, που για 3 μέρες και 3 νύχτες, να καταλάβετε, συνέχεια όπου βρισκόμουν. Συγγνώμη. Ναι. Ναι. Όχι, λάθος. Όπου βρισκόμουν λοιπόν, συνέχεια τα μάτια μου τρέχαν δάκρυα. Τώρα ενώ μιλάμε και θέλουμε να μιλήσουμε για τη γερόντισσα, θα πρέπει να πούμε και μερικά πράγματα για τον παπά Εφραίμ, ο οποίος μας συνέδεσε με τη γερόντισσα. Λοιπόν, έλεγε λοιπόν ο παπά Εφραίμ ότι ο Κατουνακιώτης, μιλάμε, ο γέροντας, ότι είχε έρθει μια φορά, λέει, ο πατήρ Εφραίμ που είναι τώρα στην Αμερική, ο γέροντας,
έτσι ως νέος τότε ιερομόναχος, ο οποίος εξυπηρετούσε πνευματικά το μοναστήρι της Γερόνησας. Και λέει, έχω μια μοναχή εγώ εκεί πέρα, η οποία έχει, είναι έτσι και έτσι και έτσι, έλεγε τα διάφορα, τέλος πάντων, τις διάφορες αρετές που έχει η Γερόνησα. Ο Παπα-Εφραίμ, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος έτσι πολύ ζωντανός και πολύ έτσι, δυναμικός, θα λέγαμε, του λέει, δεν έχουμε ανάγκη από τις συστάσεις σου, έχουμε κι εμείς λίγη προσευχούλα, θα κάνω, καλά στο Γιώργο μας, θα κάνουμε η προσευχή και θα σου πω εγώ τι είναι η Γερόνησα. Εντάξει, εσύ μου λες τα δικά σου. Και έκανα, λέει, προσευχή και είδα τι θα πει η Γερόνησα. Η Γερόνησα, λέει, ήταν ένας άνθρωπος, φωτιά ήταν η ψυχή της. Και πώς το διαπίστωσε αυτό? Κάτι πράγματα τώρα πνευματικά είναι αυτά. Της έστειλε ένα λογισμό, λέει. Έκανα προσευχή, δηλαδή, να την προσβάλλει ένας λογισμός, ο οποίος δεν ήταν καλός λογισμός. Ήταν εφάμαρτος. Η προσευχή του γέροντα, παρακόσμιο ο Θεός. Και κοίταζε την ψυχή της, λέει, πώς θα τον αντιμετωπίσει. Τα κατουνάκια. Όταν πλησίασε, λέει, ο λογισμός στη Γερόνησα, πριν προλάβει να την πλησιάσει, πώς φεύγει μια μύγα, πώς φεύγει μια μέλισσα, όταν πλησιάζει τη φλόγα, στη φωτιά, έτσι έφευγε, λέει, πριν προλάβει να σχηματιστεί. Και εγώ όταν και έφευγε, λέει. Και είπα, πω, πω, τι είναι αυτή η Γερόνησα. Τι είναι αυτή η Γερόνησα. Όταν, λέει, αλλά και η Γερόνησα η ίδια έλεγε, η σχέση μας, λέει, με τον Πάτερ Εφραίμ είναι, λέει, τον Κατουνακιώτη μιλάμε τώρα, εκτός από το Γεροντάτης και όλα, είναι, λέει, πολύ, ας πούμε, θαυμαστή. Κάποτε αρρώστησε, λέει, πάρα πολύ, έλεγε η Γερόνησα, και έκανα προσευχή στον Πάτερ Εφραίμ με το κουμπουσκινάκι, αυτοί έχουν τα δικά τους τηλέφωνα, να με βοηθήσει. Έκλεινα τα μάτια μου, λέει, στο κελί μου εδώ στο Μπορταριά και βρισκόμουν μέσα στο κελί του Παπα Εφραίμ. Καθαρά. Και τον έβλεπα, λέει, να κάνει σταυρωτά κομποσχήνια. Έκανε, έλεγε το «Κύριε σου Χριστέ λέει σώμη» και έκανε το σταυρό του. «Κύριε σου Χριστέ λέει σώμη» και έκανε το σταυρό του. Θαύμα, λέει. Άνοιγα τα μάτια μου, πάλι στο κελί μου ήμουνα, στην Πορταριά. Έκλεινα τα μάτια μου, ακαραίως μεταφερόμουν στο κελί του Παπα Εφραίμ και τον έβλεπα, λέει, καθαρά, όπως βλέπεις, ας πούμε, μια ταινία, έτσι, ένα βίντεο, να κάνει, ας πούμε, προσευχή για μένα, για να με βοηθήσει. Αλλά και ο Παπα Εφραίμ έλεγε, κάθε, λέει, Πάσχα, περιμένω, λέει, το αυγό της Γερόνησας, το κόκκινο της Γερόνησας μακρύνας. Το θέλω, λέει. Τα αυγά, βέβαια, όταν τα βάψουμε και μείνουν ένα χρονικό διάστημα, χαλάνε τα αυγά συνήθως. Και μυρίζουν και άσχημα κιόλας. Μπορεί να αποσυντίθενται. Το αυγό της Γερόνησας μακρύνας, λέει, όσα χρόνια και να το κρατήσω, λέει, βοδιάζει, λέει. Ούτε μυρίζει, ούτε σαπίζει, ούτε χαλάει, ούτε τίποτα. Γιατί? Γιατί είναι το αυγό της Γερόνησας μακρύνας. Μια μέρα, λοιπόν, πήραμε το αυτοκίνητό μου τη Γερόνησα μακρύνα και την αδελφή Εφρημία, θυμάμαι, που ήταν το που είναι τώρα σε ένα άλλο μοναστηράκι, και την Παναγία Γλυκοφιλούσα, στη Ραψάνη, και τη σύζυγο με τα παιδιά, και πήγαμε, λοιπόν, στην μονή του Αγίου Δαβίδ, στον Πάτερ Ιάκωβο, για να το γνωρίσει η Γερόνησα. Θυμάμαι τότε, ήταν το μοναστήρι, τα κελιά που μέναμε δεν είχαν θέρμανση, είχαν μια σόμπες μέσα. Και η Γερόνησα ήταν και άρρωστη, και αυτές οι σόμπες, λοιπόν, ήταν ξυλόσομπες και έπρεπε τη νύχτα να κουβαλάμε ξύλα. Επανέλαβα αυτή τη δουλειά, δηλαδή, να κάνω. Τα οποία ξύλα ήταν από πεύκα ξερά και κυγότανε στο δευτερόλεπτο. Και το πρωί, λοιπόν, αφού ξημερώσαμε έτσι, ας πούμε, ήμασταν καπνισμένοι από τα τζάκια και από τις σκυλόσομπες και πέρα,
Έγινε Θεία Λειτουργία και μετά ο γέροντας ήρθε, ο πατέρ Ιάκωβος λοιπόν, ήρθε στο Αρχονταρίκι και ήταν και γερόντης Αγιοπία, η οποία ήταν έτσι άνθρωπος συνετός και σιωπηλός. Δεν ανοιγόταν εύκολα η γερόντισσα να μιλήσει. Γενικώς και ούτε και πνευματικά θέματα άνοιγε. Ο πατέρ όμως Ιάκωβος, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος προφήτης και διορατικός και προορατικός, κατάλαβε περί τίνος πρόκειται όταν είδε τη γερόντισσα. Και εκεί που ήταν έτσι μετά τη Θεία Λειτουργία, ας πούμε, τύπου ταλαιπωρημένος, ήταν και άρρωστος, βλέπουμε ξαφνικά ένα πατέρ Ιάκωβο χαρούμενο, ζωντανό, όλο κέφι και χαρά, ο οποίος άρχισε λοιπόν να μιλάει συνεχώς για την Παναγία. Έλεγε πολλά θαύματα της Παναγίας, από την πατρίδα του, τη Μικρά Ασία. Και τη γερόντισσα τη Μακρίνα λοιπόν τη μιλούσε πάρα πολύ για τη Θεά. Και έλεγε, εάν ήμουνα στο Βόλο, κάθε απόγευμα θα πήγαινα στη γερόντισσα Μακρίνα να της φιλήσω το χεράκι και θα ξαναγύρισε στο σπίτι μου. Να πάρω την ευχή της. Απαραίτητος. Η γερόντισσα Μακρίνα είναι η μητέρα της Εκκλησίας. Γνώρισα την γερόντισσα Μακρίνα το 1979 στην Ιερά Μονή Παναγίας του Λεγίτρης Πορταριά, το καλοκαίρι. Αυτό ήταν η πρώτη φορά που την είδα. Ναι, γνωριστήκαμε όχι με ιδιαίτερη συζήτηση, αλλά εκείνο που μου έκανε εντύπωση από την πρώτη στιγμή που τη γνώρισα ήταν ότι είχε ένα μεγαλείο στην παρουσία της, ενέπνεε πολύ μεγάλο σεβασμό και φαινόταν άνθρωπος υψηλής ποιότητος. Πράγμα το οποίο με τον καιρό, γνωρίζοντας την από το 1979 έως το 1995 που έγινε η τελευταία της, όχι απλώς δεν μειώθηκε, αλλά αυξανόταν έτη και έτη αυτό το μεγαλείο που ένιωθα για εκείνη, την υψηλή ποιότητά της και το σεβασμό προς το πρόσωπό της. Η γερόντισσα Μακρίνα ήταν μάνα. Η γερόντισσα Μακρίνα έδινε στον άνθρωπο που κουβέντιαζε μαζί της την εντύπωση, την μικρογραφία, πώς αισθανόμαστε την Παναγία μας ως μάνα. Με τη γερόντισσα Μακρίνα αισθανόσουν ότι έδινε αυτό σε μικρογραφία, όπως απευθύνεσαι προς την Παναγία, έτσι και η γερόντισσα Μακρίνα έδειγνε αυτό το μητρικό. Μου είχε πει κάποια πράγματα, τα οποία δεν τα θυμάμαι λεπτομεριακά για να τα αναφέρω. Απλά ότι παιδί όθεν ήταν άνθρωπος πάρα πολύ μεγάλης πίστεως και άνθρωπος που είχε ζήσει πολλά θαύματα στη ζωή της από Αγίους σε κάθε δυσκολία που είχε. Η γερόντισσα Μακρίνα μου έμαθε τη διδασκαλία περί προσευχής. Μιλούσε πάρα πολύ για την προσευχή, μιλούσε πάρα πολύ για το πόσο ο άνθρωπος πρέπει να βιαστεί να προσεύχεται. Κυρίως έδινε πολύ μεγάλη έμφαση ότι πρέπει τη νύχτα να σηκώνεται ο άνθρωπος και να προσεύχεται και ότι αυτό όχι απλώς δεν θα τον κουράσει, αλλά θα του δώσει ιδιαίτερη δύναμη για να βγάλει πέρα και την επόμενη μέρα. Επίσης μου τόνιζε ότι πρέπει να κάνουμε αποθήκευση κανόνος, δηλαδή να κάνουμε περισσότερο κανόνα όταν είμαστε γεροί, ώστε σε κάποια δυσκολία, είτε υγείας, είτε γενική δυσκολία, να έχουμε αποθηκευμένο κανόνα για να τον χρησιμοποιούμε τότε. Θυμάμαι, αν το θυμάμαι καλά, ότι εκείνο που έλεγε ότι η καρδιά πρέπει να γίνει θρόνος Θεού, το στόμα μας εκκλησία και ο νους μας ουρανός. Θα πω κάτι που ίσως είναι απλό. Όταν ταξιδέψαμε μαζί στην Αμερική και ήρθαμε εδώ το 1991, τις τρεις πρώτες μέρες που ήμουνα στο μοναστήρι της Πενσιλβάνια στην γερόντισσα ταξιαρχία, λόγω της αλλαγής της ώρας δεν ήταν δυνατό να κοιμηθώ. Δεν ήθελα να της αναφέρω κάτι για να μην τη στεναχωρήσω ότι κουράστηκα μαζί της ταξιδεύοντας, αλλά όταν έφτασε τρίτο 24ωρο που έμεινα έπινη, αναγκάστηκα να την πλησιάσω και της είπα: «Γερόντισσα, σας παρακαλώ, δεν μπορώ να κοιμηθώ, μπορείτε να με σταυρώσετε?» Και μου απήντησε: «Το ξέρω». Με σταύρωσε και από τότε διορθώθηκα, λες και όλη μου τη ζωή είχα ζήσει εδώ στην Αμερική και δεν είχα έρθει από μια άλλη χώρα με διαφορά ώρας. Μπορεί να είναι απλό, αλλά για μένα ήταν κάτι πολύ μεγάλο. Σαν ένα θαύμα που σου έκανε η γερόντισσα Μακρίνα. Ναι, και ότι γνώριζε την κατάστασή μου. Γνώριζε ακριβώς πώς είμαι. Μάλιστα. Θα πω κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ότι η γερόντισσα ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε προβλήματα υγείας. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι καθόλου το μεγάλο ταξίδι δεν κοιμήθηκε καθόλου, τα μάτια της ήταν κατακόκκινα, φαινόταν ότι υπέφερε,
παρόλα αυτά ήταν αγόγγιστη, δεν παραπονέθηκε ούτε για ένα λεπτό. Το μόνο που μου είπε 2-3 φορές, μου είπε, βλέπεις τον Ατλαντικό που φαίνεται ατελείωτος. Όπως είναι ατελείωτος ο Ατλαντικός, έτσι πρέπει να είναι και η υπομονή μας ατελείωτη σε αυτή τη ζωή.